αγωνιζόμαστε περισσότερο, διότι και εσός αγωνίζεται εναντίον μας περισσότερο. Έτσι λοιπόν δεν δυνάμεθα εμείς να νικήσουμε τον εχθρό χωρίς τη Θεία Κοινωνία, χωρίς την Ιερά Νηστεία και την Αγριμία και τα Δάκρυα. Αδελφοί μου, πατέρες ευλογημένοι, κάθε φορά που ο Χριστός μας θυσιάζεται, μας μεταδίδει ένα μεγάλο μήνυμα ότι μας συγχωρεί όλους. Και μάλιστα με έναν τρόπο ανεξήγητο και στη διάνοια λοιπόν. Και είναι ένας έλεγχος δρυμής, μήπως εμείς εν γνώση ή εν αγνία κάποιον δεν τον έχουμε συγχωρέσει. Μήπως ακόμη συγχωρούμε εναντίον κάποιου ή κάποιας ψυχής, εν γνώση ή εν αγνία. Μήπως κάτι στην ψυχή μας κολλεί από πλευράς συνανθρώπων μας. Διότι ξέρετε, αλλιώς η προσευχή μας δεν ανεβαίνει, δεν ενεργεί. Γι' αυτό πολλές φορές υποβλάμονται σε τόσους κόπους, προσευχές, αγωνίες και δάκρυα και δεν καρποφορεί και δεν τελειστουργεί την προσευχή μας. Δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, όχι σαν θέλημα και πείσμα, αλλά πραγματικά επειδή το έχουμε ανάγκη. Μήπως κάτι εμποδίζει την ψυχή μας και δεν απευθύνουμε στην αγάπη σας. Λέγω, μήπως κάτι εμποδίζει την ψυχή μας η οποία αυτή η δυσκολία είναι μία λύπη μιας άλλης ψυχής, επειδή την λυπήσαμε και ακόμη δεν την έχουμε συγχωρήσει. Διότι σε κάθε τη λειτουργία ο Χριστός επιμένει στο θέμα αυτό και όχι μόνο, ότι πρέπει να συγχωρούμε από καρδίας όλους, όπως ο Χριστός μας έχει συγχωρέσει όλους και μετά είναι το τεφέλιστο ότι τελειώθηκε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όποιος θέλει να σωθεί, ειδού η Θεία Κοινωνία είναι έμπροστά του. Εύχομαι και προσεύχομαι από τον Αμαρτωλό. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέχρι το Άγιο Πάσχα και όχι μόνο φέτος αλλά κάθε χρονιά μέχρι τις Ασγάπης ημών αναπνοής. Αυτός ο ταπεινός και ευτελής και μικρός αγώνας που καταβάλουμε να γίνει δεκτός από τον Χριστό μας με τη βοήθεια της Παναγίας και του όλων των Αγίων και να φανούμε νικητέ και τροπιούχοι όπως λέγει η ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου να συντρίψουμε τα σκάρα του εχθρού. Να κατανικήσουμε τους λογισμούς και τα διανοήματα αυτού και να αξιωθούμε με την νίκη του Πνεύματός μας να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση και την Επίγειο Ιερουσαλήμ και την Υποράνιο Ιερουσαλήμ και το Επίγειο Πάσχα και το Αιώνιο Πάσχα ώστε να χαιρόμαστε και να παραγγελίζουν οι ψυχές μας προσκυνούντας Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Θέλοντας τις ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας Ευκαλαφορείου Καστελίου του Γιάννου κυρίου κυρίου Ανδρέα προς το πρόσωπό σας. Ευχαριστούμε όλους ιδιαίτερως για τα τόσα ψυχοφελή και ιδιαίτερα μας μεταφέρατε πνευματικά μηνύματα τα οποία τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και ευχόμαστε στον Πανάγαθο Θεό διαπρεσβειών της υπεραγίας του τόπου να σας δίνει δύναμη και κάθε καλό στον πνευματικό σας αγώνα και στο έργο σας. Καλό παράδεισο. Να παρακαλέσω να προσέλθετε για να πάρουν οι πατέρες και οι αδελφοί την ευχή σας. Περάστε σιγά σιγά να πάρουν την ευχή του γέροντα. Πρώτα οι πατέρες και μετά οι υπόλοιποι. Thank you.